Έχουμε βγάλει τα στατιστικά του 9 μήνου που είναι πλέον, τα πλέον αξιόπιστα. Σύμφωνα με αυτά η κίνηση είναι με θετικό πρόσημο. Δηλαδή ό,τι αφορά τις πτήσεις εξωτερικού είμαστε στο συν 13,5%, που σημαίνει ότι φέτος είχαμε 112.234 αφίξεις σε σχέση με 99.078 που είχαμε πέρυσι. Αυτά αφορά του εξωτερικού τις αφίξεις. Όπως ξέρετε είχαμε και νέους προορισμούς όπως ήταν η Λάρνακα, το καλοκαίρι έγινε και το Μιλάνο και οι προορισμοί μας ήταν από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα για τα εσωτερικού έχουμε μια αύξηση 194%, δηλαδή ήταν 13.960 επιβάτες σε σχέση με 4.743 το ίδιο διάστημα του περσινού. Και η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στο ότι και οι γραμμές πολλαπλασιάστηκαν. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε καθημερινά γραμμή. Έγινε με μεγαλύτερο αεροπλάνο το οποίο ανέλαβε η Aegean τη γραμμή αυτή. Γιατί είχαμε προσθήκη και της Αθήνας, η οποία εκτελούσε 2 δρομολόγια την ημέρα και μετέφερε αρκετό κόσμο, κυρίως για το Ναβαρίνο, γκρουπ του Ναβαρίνου κτλ. Τώρα, στο σύνολό τους και οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις μαζί είναι 251.218 άτομα. Τόσοι είναι οι διακινηθέντες αεροπορικά από το αεροδρόμιο. Γενικά η χρονιά κρίνεται καλή και από αυτά που ακούμε πάλι του χρόνου θα έχουμε μια σημαντική άνοδο. Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει από 18 Φεβρουαρίου με το Μόναχο, με την Aegean. Για τη χειμερινή περίοδο καιρούμε από την αλλαγή της ώρας και μετά θα έχουμε σύνδεση εσωτερικού με Θεσσαλονίκη 3η, 5η, Σάββατο. Θα έρχεται 10.30 το αεροπλάνο και θα φεύγει 11 η ώρα. Αυτό θα είναι το χειμερινό δρομολόγιο. Οι πτήσεις της περίοδου της θερινής, της φετινής, θα συνεχίσουν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, 19 Νοεμβρίου το τελευταίο δρομολόγιο. Μετά την αλλαγή της ώρας συνεχίζει Παρασκευή το Ντίσεντροφ, Σάββατο η Στοχόλμη και Κυριακή το Μόναχο. Αυτά είναι που μένουν έως τα μέσα Νοεμβρίου. Γενικά θα έχουν ζητήσει και άλλους προορισμούς, περισσότερα δρομολόγια, επιβάτες. Από αυτά που ξέρουμε, αλλά δεν είναι επίσημα σας λέω, θα υπάρξουν ανακοινώσεις από αυτούς που κλείνουν τις συμφωνίες κτλ. Θα υπάρξουν και νέοι προορισμοί. Αυτό ξέρω. Το έχουμε πει, είναι βασικό θέμα το να μπορέσει το αεροδρόμιο να γίνουν παρεμβάσεις σοβαρές και στις υπάρχουσες υποδομές του. Χρειάζεται μια καλή συντήρηση στο αεροδρόμιο. Για την επέκταση που μου λέτε, αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει σταλεί στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου. Είναι σε εξέλιξη δηλαδή η διαδικασία των αποδοτριώσεων. Ωστόσο, αυτά είναι χρονοβόρα. Να υποδείξετε ότι σχεδόν ένα χρόνο ακόμα θα τον εφάμε μέχρι να κλείσει το θέμα αυτό των αποδοτριώσεων. Τώρα, κατά τα υπόλοιπα που μου λέτε, οι υπηρεσίες που δόθηκαν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Οι μεν handler, δηλαδή αυτοί που εξυπηρετούν τα αεροπλάνα, δούλεψαν άψογα. Δεν είχαμε εκ μέρους μας ούτε καθυστερήσεις ούτε κανένα συμβάν με πτήση. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και εννοώ βασικά την 120P, η οποία έχει ένα μερίδιο στις υπηρεσίες που παρέχουν προς τα πολιτικά αεροσκάφη, η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική. Η ΔΕΗ αστυνομία ήταν κάτι το ιδιαίτερο, υπό την έννοια ότι μας κάλυψε άμεσα. Σε ό,τι χρειαστήκαμε δεν μας άφησε κανένα κενό, το προσωπικό ήταν με αρκετές ξένες γλώσσες ενημερωμένο. Περάσαμε όλα τα τεστ τα οποία έγιναν, ο έλεγχος ασφαλείας στο αεροδρομίο που γίνονταν αδιαιτία και βρέθηκαν ό,τι αντικείμενα ήταν να περάσουν από τους επιθεωρητές. Και προσωπικά θεωρώ ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.